11 και 34 πρώτα λεπτά. Ασφαλώς και θα αναρτήσουμε και την επιστολή άρθρο Παύλα Μελέτη προς το περιοδικό και για ό,τι έχουν πει θα τα αναρτήσουμε. Εμείς τα αναρτούμε όλα, παιδιά, το βλέπετε. Τώρα, επαναλαμβάνω, όσοι θα ξύνησαν τη μούρη από αυτή την επιστολή, τι να τους κάνω, ας απαντήσουν στους συντάκτες της ή στον εκδότη με μια αντίστοιχη επιστολή με Μελέτη. Ναι, να τη διαβάσουμε εμείς. Έχουμε θέμα, αλλά να απαντήσουν. Το να κάνουν τους κόκορες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αποαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Δυστυχώς η διασπορά είναι εδώ, η νεκρή είναι εδώ, η διασωληνωμένη είναι εδώ. Λοιπόν, το επόμενο άρθρο που έχει δημοσιευτεί στις 6 Δεκεμβρίου στο επίσης έγκυρο περιοδικό Nature φέρνει ένα αισιόδοξο μήνυμα όσον αφορά την προοπτική της παραγωγής νέων εμβολίων που λόγω της μορφής χορήγησης τους θα διευκολύνουν την επίτευξη του στόχου του ταυτόχρονου σχεδόν καθολικού εμβολιασμού σε όσο το δυνατόν περισσότερο πληθυσμό και μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση. Δεν παραλείπει όμως να αναλύσει και να επισημάνει τις βασικές αιτίες που οδήγησαν στην αποτυχία του φιλόδοξου στόχου που ήταν το περίφημο τείχος ανοσίας σε έκταση και σε χρόνους που ήταν αδύνατον να πραγματοποιηθεί όπως έχουμε αναλύσει πολλάκις. Αυτό που είδαμε άλλωστε ήταν το αντίθετο αποτέλεσμα. Τίτλος στο Nature. Τεχνολογίες για την ισότιμη προαγωγή του εμβολίου COVID-19. Υπότιτλος στο Nature. Οι φτωχές χώρες χρειάζονται μορφές εμβολίων με ελάχιστα προσκόμματα στην παραγωγή, στη διανομή και στη χορήγησή τους. Λέει το άρθρο. Η πανδημία της COVID είναι πιθανό να επαναλαμβάνεται σε όλο τον κόσμο για τα επόμενα χρόνια. Ένα χρόνο αφότου τα πρώτα εμβόλια έλαβαν άδεια επίγουσας χρήσης, αφήστε τώρα κανονικής, επίγουσας χρήσης, το 54% του παγκόσμιου πληθυσμού και μόνο το 6% των ανθρώπων σε χώρες χαμηλού εισοδήματος έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση. Η επίλυση του προβλήματος της άνισης πρόσβασης στα εμβόλια, λέει το Nature, προϋποθέτει την αντιμετώπιση των ποικίλων αιτιών που το προκαλούν, από τη συσσόρευση εμβολίων από την πλευρά των πλέον εύπορων χωρών, έως τα προβλήματα των πατεντών και το μπλοκάρισμα που παρουσιάζεται στις αλυσίδες διανομής, μέχρι την αντιεμβολιαστική παραπληροφόρηση και τη διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια. Ωστόσο, μέρος της λύσης μπορεί επίσης να βρίσκεται και στα ίδια τα εμβόλια, καθώς νέα είδη εμβολίων με χρήσιμα νέα χαρακτηριστικά κάνουν συνεχώς την εμφάνισή τους. Ιδιότητες όπως η σταθερότητα του προϊόντος παρά τις διαφορές θερμοκρασίας, η δυνατότητα να χορηγούνται χωρίς βελόνα και η απλούστευση της παρασκευής τους είναι παράγοντες πολλά υποσχόμενοι προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι εκστρατείες εμβολιασμού σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για επενδύσεις και κλιμάκωση αυτής της διαδικασίας. Παρόλο που τα πρώτα εμβόλια, λέει το Nature, COVID-19 έδειξαν υψηλή αποτελεσματικότητα απέναντι στα πρώτα κύματα της νόσου, ωστόσο δεν αποδείχτηκαν κατάλληλα για την αντιμετώπιση της τεράστιας πρόκλησης που αποτελεί η ανοσοποίηση του παγκόσμιου πληθυσμού, ιδιαίτερα των ανθρώπων που ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια και οι οποίοι ζουν σε φτωχές, αγροτικές ή απομακρυσμένες κοινότητες. Αυτά τα εμβόλια απαιτούν τη λεγόμενη ψυχρή αλυσίδα, απαιτούν κατάλληλη οικοτεχνική υποδομή για την ενέσιμη χορήγησή τους, σύριγγες, κατάλληλες συνθήκες αποστήρωσης και ειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό και παραγωγική ικανότητα υψηλής τεχνολογίας. Η ανάγκη συνύπαρξης όλων αυτών των προϋποθέσεων περιορίζει τη γεωγραφική εμβέλεια των εμβολιαστικών επιχειρήσεων. Τα λογιστικά εμπόδια αυξάνουν το κόστος και αποτελούν σοβαρά εμπόδια για την πραγματοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού που σώζουν ζωές σε χώρες με χαμηλό πληθυσμό. Ο ανεπαρκής εμβολιασμός στις χώρες χαμηλού εισοδήματος αλλά και στις εύπορες χώρες όχι μόνο επιτρέπει την εξάπλωση της νόσου αλλά αυξάνει την πιθανότητα να εμφανιστούν νέες παραλλαγές του ιού οι οποίες προκαλούν ανησυχία όπως η όμικρον. Οι παραλλαγές που έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα έχουν καταστήσει τον ιό πιο μεταδοτικό,
ποιο νοσογόνο ή πιο επικίνδυνο. Ένα είναι σίγουρο πάντως. Και αναρωτιέμαι, μήπως με τον τρόπο που έχουμε λειτουργήσει δύο χρόνια, φίλες και φίλοι, έχουμε κάνει μεγαλύτερη ζημιά, μήπως ταΐσαμε αντί να αφοπλίσουμε τον ιό με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα μήπως το κάναμε μεγαλοπρεπώς. Συνεχίζει το Nature. Ο ιός εμφανίζεται πλέον ως περισσότερο ανθεκτικός απέναντι στην ανοσολογική απόκριση του οργανισμού που επιτυχάνεται μέσω των εμβολίων και των μονοκλονικών αντισωμάτων από ότι τα προγονικά στελέχη του που εντοπίστηκαν νωρίς στην πανδημία. Η παραλλαγή Δέλτα είναι πολύ πιο μεταδοτική και έχει μικρότερη περίοδο επώασης από όλες τις άλλες και από όλα τα άλλα προηγούμενα στελέχη και ιδιαίτερα η Β είναι λιγότερο ευαίσθητη εναντί των αντισωμάτων που δημιουργούνται στον οργανισμό μέσω εμβολίων. Το υπολογιζόμενο επιπρόσθετο βάρος της νόσου από τα υφιστάμενα ή μελλοντικές παραλλαγές υπογραμμίζει τον επίγοντα χαρακτήρα της προσπάθειας για την ταχεία ανοσοποίηση σε παγκόσμια κλίμακα. Από τα τέλη Νοεμβρίου στο πρόγραμμα παρακολούθησης COVID του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης του ΠΟΗ, το σχέδιο Blueprint ήταν καταχωρημένα 132 εμβόλια σε φάση κλινικών και 194 σε φάση προκλινικών μελετών. Πολλά από αυτά τα υποψήφια εμβόλια αποτελούν παραλλαγές των τριών εμβολίων έναντι της COVID που σήμερα πλέον έχουν ευρεία χρήση. Τροποποιημένο mRNA σε νανοσωματίδια λιπιδίων της Pfizer, μη αναπαραγόμενη αδενοειδή ως φορείς, AstraZeneca και Johnson και αδρανοποιημένη ιή Sinovac και Sinopharm. Ωστόσο, ένας σημαντικός αριθμός νέων εμβολίων βασίζεται σε εναλλακτικές προσεγγίσεις που δεν έχουν ακόμη δοκιμαστεί σε τόσο ευρεία κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούν είτε πρωτεΐνες, πρόσφατα εγκρίθηκαν για επίγουσα χρήση στην Ινδονησία και τις Φιλιππίνες, είτε DNA, πρόσφατη έγκριση στην Ινδία, είτε σωματίδια που μοιάζουν με ιό, αυτοενισχυόμενο με RNA και ζωντανό εξασθενημένο ιό. Πολλά από αυτά τα προγράμματα παραγωγής αξιολογούν μορφές που είναι πιο σταθερές θερμοκρασία από τα σημερινά εμβόλια mRNA, αλλά αναζητούν πέρα από την ένδομη οική οδό χορήγηση που χρησιμοποιείται από τα σημερινά εμβόλια, ενδοδερμικές, ενδορυνικές οδούς ή την από του στόματος οδό. Οι αυστηρές οικονομικές προδιαγραφές των εμβολίων και τα ανοιχτά ερωτηματικά σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους, λέει το Nature, υποδηλώνουν ότι πολλά από τα 326 υποψήφια εμβόλια που βρίσκονται σήμερα σε διαδικασία σχεδιασμού, μελέτης κλπ. Δεν θα καταφέρουν να καταλήξουν στην αγορά. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη άφθονος χώρος για νέες μορφές εμβολίων κατά της COVID που θα εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες των χωρών με χαμηλά εισοδήματα. Η χρήση εμβολίων που δεν θα απαιτούσε τη χρήση βελονών θα επέτρεπε τη χορήγηση εμβολίων σε οποιαδήποτε κοινότητα που δεν διαθέτει υγειονομικό προσωπικό. Το εμβόλιο ZCoV-D-COVID-19 DNA χρησιμοποιεί ένα μπέκ, λέει εδώ το Nature, για μηχανισμό έγχυσης υψηλής πίεσης αντί για βελόνα. Τα εμβόλια με τη μορφή επιθέματος με μικροβελόνες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ανάπτυξη μπορεί να αποτελούν άλλον έναν τρόπο εμβολιασμού. Αναλύει στη συνέχεια τι συμβαίνει σε παγκόσμια κλίμακα γύρω από τα ανοιχτά δεδομένα και λέει «Η παγκόσμια προσπάθεια σε μαζική κλίμακα κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ετών για την ανάπτυξη, κατασκευή και διαχείριση των εμβολίων εναντίον ενός νέου ταχαίως εξαπλούμενου παθογόνου αποτελεί ένα άνευ προηγουμένο εγχείρημα στην ιστορία των εμβολίων. Τα αποτελέσματα όμως εξακολουθούν ακόμη να αποκαλύπτονται μπροστά μας και θα έχουν πολλά να μας διδάξουν τόσο για την ανοσολογία της ιογενούς λίμωξης όσο και για τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των αναδυόμενων τεχνολογιών και εμβολίων κατά της COVID. Πρέπει να φωτιστούν ορισμένα από τα πλέον δυσεπίλητα προβλήματα στην επιστήμη των εμβολίων. Πώς να παρασκευάσουμε καλύτερα εμβόλια που να απορροφώνται από τους βλενογόνους, πώς να προκληθεί ισχυρή ανοσία στα ανοσοκατασταλμένα ή ηλικιωμένα άτομα στα οποία το ανοσοποιητικό σύστημα βρίσκεται σε φάση γύρανσης, πώς να αυξήσουμε τη διάρκεια της ανοσολογικής προστασίας και πώς να δημιουργούμε σε ευρεία κλίμακα εξουδετερωτικά αντισώματα έναντι διαφόρων γενετικών αλληλουχιών, διαφόρων ιών ή έναντι ενός ταχαίου μεταλλασσόμενου ιού. Οι γνώσεις που θα αποκτηθούν θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην παραγωγή αποτελεσματικότερων εμβολίων κατά της COVID. Τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται σήμερα μειώνουν σημαντικά τους κινδύνους από τη λίμωξη,
τη μετάδοση, τις βαριές μορφές της νόσου και από το θάνατο, αλλά όλα αυτά δεν τα αποτρέπουν πλήρως, λέει το Nature. Με τους άνοσο κατασταλμένους και τους ηλικιωμένους να αποτελούν τους πλέον ευάλωτους. Η αποτελεσματικότητα μειώνεται μέσα σε διάστημα μηνών. Οι βελτιώσεις στις μορφές που μπορούν να προβλεφθούν αφορούν την ενδοειρηνική ή από του στόματος χορήγηση. Και καταλήγει. Κάνε ένα εμβόλιο δεν θα είναι το ιδανικό για κάθε χώρα και για κάθε μορφή πανδημίας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζουν σε φτωχές, αγροτικές ή απομακρυσμένες κοινότητες, θα έχουν πρόσβαση σε εξαιρετικά, αποτελεσματικά και όντως ασφαλής εμβόλια. Βλέπετε πώς τα προσεγγίζουν έξω και τι λέει το Nature.